Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, ο κύριος Αλέξ Φραντζέσκος. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, κυρία Μαύρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς αλλά και τον σταθμό για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει από την αρχή της προσπάθειας αυτής και το καλύπτετε δημοσιογραφικά. Τι έγινε χθες, κύριε Φραντζέσκο, τελικά? Πώς προχωράει δηλαδή αυτό το εγχείρημα που είναι πολύ σημαντικό? Χθες ήταν η τρίτη συνάντηση, η οποία αφορούσε τους φορείς που, να επισημάνω για άλλη μια φορά, με ενθουσιασμό έχουν πλαισιώσει αυτόν τον προγραμματισμό, αυτόν τον σχεδιασμό. Τους, όλους τους επαγγελματίες που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Άξο με τις εναλλακτικές μορφές, αλλά και βεβαίως αφορούσε και τους εθελοντές, μεμονωμένους πολίτες, οι οποίοι και αυτοί δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και το Τμήμα Πολιτισμού της Περιφέρειας, θα πρέπει να πούμε, με τον κύριο Τάσο Αναστασίου, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καταγραφή μονοπατιών. Βεβαίως, και είναι σε κάθε συνάντηση. Θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά συνεργάτες, δηλαδή έχουν με πολύ θέρμη και δυναμισμό μας στηρίζουν και είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή και της κυρίας Δερή και του κυρίου Αναστασίου. Για πείτε μου, τι αποφασίστηκε στη χθεσινή συνάντηση? Θα είμαστε επιγραμματικοί, κύριε Φραντζέσκο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και εγώ σήμερα. Δεν έχω χρόνο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, η χθεσινή συνάντηση είχε τρία θέματα. Έχετε ήδη πει τα δύο. Το σημαντικότερο όμως είναι ο προγραμματισμός δράσεων για τις εναλλακτικές μορφές για την επερχόμενη σεζόν, για το 2018, το οποίο εμείς επαγγελματίες το θεωρούμε ήδη παρόν. Έτσι το λέω αλληγορικά. Σαν να είναι τώρα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο θέμα ήταν η συζήτηση για την σύσταση ενός φορέα των επαγγελματιών των εναλλακτικών μορφών. Και το τρίτο θέμα προς συζήτηση, αυτό που είπατε, η σύσταση ενιαίου φορέα τουρισμού. Βεβαίως, το δεύτερο και το τρίτο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μέσω μακροπρόθεσμα. Οπότε στη χθεσινή συνάντηση επικεντρωθήκαμε περισσότερο, τα θέσαμε απλά για να αρχίσει η επεξεργασία τους από όλους τους συμμετέχοντες για τις επόμενες συναντήσεις. Αυτό εμείς επικεντρωθήκαμε χθες στον προγραμματισμό δράσεων για τις εναλλακτικές μορφές του 2018. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να γίνει μια αποτύπωση των προβλημάτων στις μορφές που ήδη εκτιλήσονται, τις δύο κυρίαρχες μορφές κατά κύριο λόγο του πεζοπορικού, περιηγητικού, αλλά και στη γαστρονομία, γιατί υπάρχει και εκεί ήδη μια αναπτυγμένη εργασία. Έγινε λοιπόν μια αποτύπωση των προβλημάτων, ιδεών, και μέσα από αυτά προέκυψαν οι πρώτες εργασίες και ευθύνες που αναλαμβάνει αυτή η ομάδα εργασίας. Οπότε, για πείτε μας, ναι. Ανάληψη, διαπιστώθηκαν κάποιες μικρές λήψεις που υπάρχουν στα μονοπάτια, οι οποίες βεβαίως στο 80-90% θα επιχορηγηθούν από την περιφέρεια. Μάλιστα. Ένα μικρό υπολοιπόμενο ποσό, έτσι να σας πω ότι μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που αναλάβει αυτή η ομάδα είναι μαζί με μέσω των φορέων να βρεθεί η χρηματοδότηση για το μικρό αυτό ποσό που θα λείβεται από τις ανάγκες. Διαπιστώθηκε η ανάγκη καλύτερης ανταπόκρισης για τον περιηγητικό στα μονοπάτια με την συγκοινωνία του ΚΤΕΛ, αλλά βεβαίως και με τα ταξί θα κοιτάξουμε να αναπτυχθεί κάποιο πρόγραμμα ανταπόκρισης. Διαπιστώθηκε η ανάγκη εσωτερικής ενημέρωσης, στο οποίο προτάθηκε και έχουμε ήδη αναλάβει κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αναπτυχθεί μια ομάδα όπου θα αναπτύξει ένα εσωτερικό μάρκετινγκ ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, αλλά ιδίως των επαγγελματιών. Έτσι. Αυτό σχετικά με τον προγραμματισμό δράσεων. Δηλαδή βλέπετε ότι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, για να το πάμε στην πρακτική του ζητήματος, θα μπορείτε πράγματι να μιλάτε οι επαγγελματίες ότι θα έχετε ως ένα βαθμό συμβάλει με αυτές τις δραστηριότητες που προφανώς θα ξεκινήσουν να αναπτύσσονται, στο να
προσελκυστεί περισσότερος πεζοπορικός ή γαστρονομικός τουρισμός. Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν το ζητούμενο χθες. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το 2018 να είναι καλύτερο, πολύ πιο βελτιωμένο σχέση με το 2017 για τις μορφές που ήδη αναπτύσσονται. Έχετε σκοπό να πάτε σε θεματικές τέτοιου τύπου εκθέσεις, οι οποίες βέβαια γίνανε ήδη κάποιες. Και αυτό, και αυτό αποτυπώθηκε στο κομμάτι της ενημέρωσης και της εσωστρεφούς ενημέρωσης σε σχέση με τους επαγγελματίες και τους πολίτες να γνωρίζουν, να μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις δράσεις, αλλά και εξωστρεφώς πώς με το να δούμε το υφιστάμενο υλικό που υπάρχει. Υπάρχει μια πολύ καλή δουλειά που είχε γίνει από το Δήμο Νάξου. Με τα έντυπα εννοείται, με τα έντυπα που έχει εκδώσει. Αλλά βεβαίως τα έντυπα που θα δούμε, αυτά που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές για να μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν στις εξειδικευμένες τομεακές αυτές εκθέσεις που έχουν να κάνουν με τον εναλλακτικό τουρισμό. Όλα αυτά έχουν διαπιστωθεί. Από εδώ και πέρα ο στόχος είναι η ομάδα αυτή. Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Φραντζέσκο. Βεβαίως. Ο στόχος λοιπόν είναι να περάσουμε από τη φάση των ζυμώσεων και των συζητήσεων και της οργάνωσης. Τώρα περνάμε στη φάση της ανάληψης δράσης, δηλαδή στο ενδιάμεσο μεταξύ συναντήσεων θα επιτελούνται εργασίες και οι συναντήσεις πλέον θα τροφοδοτούνται με αποτελέσματα. Με αποτελέσματα και συνέχεια με τη συνέχιση νέες εργασίες, νέων εργασιών. Συζητήσαμε λοιπόν σε πρώτη φάση, βεβαίως αυτό δεν είναι... Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Φραντζέσκο. Βεβαίως, βεβαίως. Μία φράση πείτε μου. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Απλά ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική ότι έρχονται εθελοντικά και άλλοι φορές και δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ήρθε και δήλωσε στήριξη στην προσπάθεια αυτή η περιβαλλοντική κίνηση Νάξου. Μάλιστα. Και ο Σύλλογος Προστασίας της Άγριας Ζωής. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι άλλος ένας θεματικός τουρισμός αυτός, νομίζω, της Άγριας Ζωής. Να σας πω, είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι αυτό, χωρίς ουσιαστικά εμείς να έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια να πείσουμε κάποιον ή να ενημερώσουμε, πλαισιώνεται συνεχώς από αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το οποίο έχετε ξεκινήσει και εύχομαι να συνεχιστεί με επιτυχία. Καλό μεσημέρι, καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές γιορτές σε όλους.